Καλησπέρα σας. Πάμε για μια εξήγηση για το Roll for the Galaxy. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είμαστε στο γαλαξιακό σύμπαν, το ζαροπέχνιδο του γνωστού Race for the Galaxy, και ξεκινάμε με τα διαθέσιμα action του παιχνιδιού. Έχουμε Explore, Develop, Settle, Produce και Shipping. Έχει παίξει κανείς το Race? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα βοηθήσει τότε, θα κατανοήσετε περισσότερο. Ξεκινάμε όλοι με 5 ζάρια. Τα 2 πάνε στο Citizen, εδώ πέρα, και τα 3 πάνε μέσα στο cup μας. Ο ανθρωπάκο μας εδώ, που μπορεί να είναι και διαστημόπλοιο όπως θέλετε, εμένα μου κάνει και για τα 2, πάει στο νούμερο 1, που είναι τα λεφτά μας. Ωραία. Και ξεκινάμε ο καθένας με ένα settle, με ένα development, τεχνολογία, και ένα settle, ένα κόσμο. Ωραία, θα ξεκινήσω, θα τον τραβήξουμε από την σακούλα λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο σκοπός μας είναι να μαζέψουμε VP, κλασικά όπως όλα τα παιχνίδια, και να αναπτύξουμε το σύμπαν μας, ή με κόσμο ή με τεχνολογίες. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε με τα action. Ο γύρος πώς παίζει? Έχουμε κρυμμένα τα action πίσω από το ταμπλό μας, ρίχνουμε τα ζάρια μας και ανάλογα με το τι φέρουνε, επιλέγουμε πώς θα τα τοποθετήσουμε. Τώρα, κάτω από το explore μπορείς να βάλεις το συμβολάκι του explore. Οπότε εγώ θα έπαιζα κάπως έτσι, κάτω από το develop, το συμβολάκι του develop, ωραία. Και ούτω καθεξής. Σε κάθε γύρο, σε κάθε φορά που ρίχνεις τα ζάρια, μπορείς να έχεις ένα ζάρι πάνω στα action. Τι σημαίνει? Ότι αυτό το action, αυτό το γύρο και μόνο, θα το ενεργοποιήσεις, που σημαίνει ότι γίνεται active. Βέβαια, θα το κάνουν όλοι οι παίχτες αυτό το action. Δεν θα το κάνεις μόνο εσύ. Απλά εσύ αποφασίζεις να ενεργοποιείς εσύ. Ο Χρήστος, ας πούμε, ενεργοποιεί το settle, ο Παναγιώτης, Δημήτρης. Ο Δημήτρης το settle και ο Νίκος το develop. Άρα μόνο 2 action θα γίνουν αυτό το γύρο. Όλα τα άλλα που δεν γίνανε, ας πούμε δεν έγινε το explore τώρα, θα φύγουνε αφού δεν κάνανε καμία δουλειά και θα μπουν μέσα στο cup. Ωραία, καταλάβαμε πώς δουλεύει. Τώρα, αυτό που έχει σημασία να πω είναι ότι τα ζάρια που είναι από κάτω μπορεί να είναι όσα θέλουμε, όσα έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε, και θα γίνουν τόσα action. Δηλαδή, αν γίνει το explore, μόνο αν γίνει, θα κάνω 2 action explore εγώ. Κανένα εσύ και ούτω καθεξής. Ένα αυτό που θα το ενεργοποιήσουμε, μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε με ό,τι ζάρι θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει το σύμβολο, μόνο αυτό που ενεργοποιούμε. Δηλαδή, εγώ έχω ενεργοποιήσει το produce με ζάρι develop. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα γίνει produce και θα κάνω ένα produce. Δηλαδή, και το ζάρι που πατάει πάνω μετράει για action. Δηλαδή, άμα το είχα εδώ, θα ενεργοποιούταν το explore και θα έκανα 3 explore, όχι 2, όχι 2 μόνο τα κάτω, 3, κι ας είναι διαφορετικό σύμβολο. Ωραία. Τώρα πάμε να εξηγήσω τα action. Ό,τι tile τραβήξετε από εδώ, από τη μία μεριά είναι develop και κάτι κάνει, μας δίνει ένα bonus για το υπόλοιπο παιχνίδι ή για το τέλος, και από την άλλη μεριά είναι settle. Αν αποφασίσω να το κρατήσω, κόσμος δηλαδή, αν αποφασίσω να το κρατήσω settle, το βάζω εδώ. Αν αποφασίσω να το κρατήσω ως develop, το βάζω από εδώ. Πάμε να εξηγήσουμε τα action. Παρακάμπτουμε λίγο το explore, θα το πω σε λίγο, και πάμε για το develop. Για όσα action develop έχω, εκτελώ το action develop, που είναι 3 action, τα βάζω πάνω εδώ. Με πόσα ζάρια φτιάχνεται αυτός ο πλανήτης? Με 2. Ωραία. Τα 2 χρησιμοποιηθήκανε, πάνε στο Citizen. Ό,τι ζάρι χρησιμοποιείται πάει στο Citizen. Αυτό αμέσως χτίστηκε. Το βάζω από πάνω και μου δίνει πλέον τον bonus του. Δεν μας νοιάζει τι κάνει αυτή τη στιγμή. Το άλλο που έμεινε, αν είχα άλλο develop, αν ήμουν έτσι, θα πήγαινε στο από κάτω. Αφού δεν έχω όμως, δεν έκανε καμία ενέργεια αυτό το ζάρι, επιστρέφει στο cup. Ακριβώς το ίδιο λειτουργεί και το settle. Απλά τα ζάρια μου τώρα θα έπρεπε να είχαν αυτό το σύμβολο, το κύκλο, και θα πηγαίνανε εδώ. Πάλι αυτά που λειτουργήσανε μπαίνουν στο Citizen, αυτό ενεργοποιήθηκε, και αυτό που δεν έκανε τίποτα μπαίνει στο κάτω. Αν είχα πάλι από κάτω, θα χτιζόταν και το από κάτω σιγά σιγά. Αν σε ένα γύρο βάλω ένα settle, ας πούμε έτσι, πάει εδώ πέρα το ζάρι και περιμένει.
όπως και στο develop. Πάει εδώ και περιμένει, δεν έχει χτιστεί ακόμα, δεν έχει φτάσει στον αριθμό που πρέπει. Στον άλλο γύρο μπορώ να του βάλω και άλλο ζάρι και να χτιστεί στον επόμενο, δεν χρειάζεται να χτιστεί στον πρώτο. Τώρα, τα develop που είπαμε είναι τεχνολογίες και σου δίνουν bonus και ability στο, για όλο το παιχνίδι, όλα τα develop. Τα εξάρια σου δίνουν και ένα bonus για όλο το παιχνίδι και VP στο τέλος του παιχνιδιού. Ωραία. Κατά τα άλλα VP είναι τα chips που παίρνουμε από εδώ και ό,τι γράφουμε πάνω οι πλανήτες και τα develop είναι VP. Με τους πλανήτες. Με τους πλανήτες τα bonus που μπορείς να πάρεις είναι ζάρια. Δηλαδή σου δίνουν ζάρια από εδώ από τα πολύχρωμα για να κάνεις παραπάνω και πιο εξειδικευμένα action, για να έχεις περισσότερα διαθέσιμα να ρίχνεις. Τα σύμβολα που μπορούμε να δούμε πάνω στα, στα settle, στους κόσμους, είναι βάλε ζάρι, μάλλον πάρε ζάρι και βάλε ζάρι επί της ουσίας, αυτά τα τρία. Το ένα είναι αυτό εδώ, που σου λέει ότι με το που χτιστεί, θα πάρεις ένα κίτρινο ζάρι πάνω στον πλανήτη. Έχει το στρογγυλό και μπαίνει πάνω του. Αυτό μόλις το στείλεις για SIP, θα πούμε σε λίγο, θα το πάρεις διαθέσιμο στο Citizen. Αλλά σου λέει, πάρε ζάρια στο Citizen, 2 MOV. Παίρνεις 2 MOV και τα βάζεις στο Citizen. Και το τρίτο μπορεί να σου λέει, πάρε ένα μπλε στο CAP. Τα λέει και από κάτω επεξηγηματικά, αλλά μόνο και από τα σύμβολα το καταλαβαίνεις. Οπότε θα έκανα αυτό και θα το είχα αμέσως διαθέσιμο. Αυτά τα τρία σύμβολα μπορείς να δεις και μόνο έτσι παίρνεις ζάρια με τους κόσμους. Ωραία. Αυτό. Πάμε να δούμε το produce. Εγώ έχω ας πούμε αυτούς τους πλανήτες εδώ και βάζω ζάρια στο produce. Είτε το έχω ενεργοποιήσει είτε όχι, αρκεί να έχει ενεργοποιηθεί έστω από έναν παίχτη. Δηλαδή μπορεί να ήταν έτσι, ότι το έχω ενεργοποιήσει εγώ. Έχω τρία action για produce. Αυτό εδώ, το produce σημαίνει ότι γίνεται υλικό και μπαίνει πάνω σε πλανήτη. Πλανήτες είναι μόνο τα στρογγυλά. Αλλά μπορεί να μπει σε πλανήτη μόνο χρωματιστό. Δεν μπορεί να μπει σε πλανήτη που είναι γκρι. Εντάξει. Μόνο οι χρωματιστοί πλανήτες παράγουν υλικά. Αυτό με το που μπει εδώ πάνω δεν μας νοιάζει τι είναι το σύμβολο, μας νοιάζει μόνο το χρώμα του. Οκ. Ο κάθε πλανήτης μπορεί να έχει μόνο ένα υλικό. Δεν μπορεί να πάρει δεύτερο, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Οπότε εδώ μάλλον το έβαλα από λάθος μου ή ήθελα να επιστρέψει στο cap. Γιατί δεν έχω άλλο να το βάλω, επιστρέψει στο cap. Και τώρα το shipment. Το shipment για να γίνει πρέπει να έχεις κάνει ήδη produce σε κάποιο προηγούμενο γύρο. Δηλαδή να έχεις πάνω στους πλανήτες υλικά. Ωραία, πες ότι έχω κάνει SIP, έχει ενεργοποιηθεί το SIP όπως είπαμε και είμαι έτσι, όπου βλέπετε αστεράκι στο ζάρι που έχει στα advanced ζάρια είναι μπαλαντέρ, το κάνεις ό,τι θες. Πες ότι είναι έτσι, αυτό εδώ. Ωραία, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα κάνω SIP και θα στείλω τα υλικά μου από τους πλανήτες. Θα ματσάρω όπως θέλω. Έτσι, αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν έκανε δουλειά, πάει στο cap. Και τώρα αυτό στέλνω με ένα SIP ένα υλικό. Πόσα κίτρινα χρώματα σαν τον πλανήτη βλέπω? Ένα, θα πάρω ένα VP. Αυτά πάνε στο Citizen αφού χρησιμοποιηθήκαν. Εδώ πόσα χρώματα βλέπω ίδια με τον πλανήτη? Δύο, και ο πλανήτης και το ένα ζαράκι, άρα θα πάρω δύο VP. Αν είχα καταφέρει το υλικό να είναι πάνω, να είναι μπλε και το έστελνα και με μπλε ζάρι, είναι το maximum που μπορεί να πάρω 3 VP. Ωραία. Το shipment έχει δύο διαφορετικά πράγματα να κάνεις. Το ένα είναι αυτό που κάναμε μόλις τώρα, να στείλω για να πάρω VP, και το άλλο είναι να στείλω για να πάρω λεφτά. Αν στείλω για να πάρω λεφτά, κοιτάω μόνο το χρώμα του πλανήτη. Δεν με ενδιαφέρουν τι ζάρια έχει πάνω. Ας έχει ό,τι θέλει. Με νοιάζει μόνο το χρώμα του πλανήτη. Άρα, άμα έχει και χρωματιστό ζάρι, με συμφέρει προφανώς να το στείλω για VP, εκτός αν θέλω πάρα πολύ τα λεφτά εκείνη την ώρα. Οπότε, αν είχα δύο SIP εδώ, μπορώ να πω ότι το ένα το στέλνω για VP, αυτό εδώ το μπλε που με συμφέρει για να πάρω 3 VP, και αυτό το στέλνω για λεφτά. Πόσα λεφτά θα πάρω? Έχει ένα πινακάκι εδώ πάνω που μας λέει το μπλε, ο μπλε πλανήτης δίνει 3 λεφτά, ο καφέ 4, ο πράσινος 5 και ο κίτρινος 6. Άρα αυτά θα φεύγανε χρησιμοποιημένα στο SIP, θα έπαιρνα τα 3 VP μου και θα έπαιρνα και 6 λεφτά. Ξεκινάμε όλοι με 1 και σε κάθε γύρο και θα το μηδενίζουμε και θα πηγαίνει πάλι στο 1. Mm-hmm. Και 6-7. Τελείωσε ο γύρος, γίνανε οι φάσεις με τη σειρά, όσες ήταν να γίνουν, όσες ενεργοποιηθήκανε, και
Παίρνουμε ζάρια για τον επόμενο γύρο. Τα ζάρια για τον επόμενο γύρο είναι αυτά που έχουν μπει στο ΚΑΠ επειδή δεν κάνανε κάποια δουλειά. Και όσα λεφτά πληρώσεις, τόσα ζάρια θα πάρεις. Mm. Αν πληρώσω, θα πληρώσω 7 λεφτά, θα πάρω 7 ζάρια, 6 και ένα 7, και αμέσως το ανθρωπάκι μου ξαναπάει στο 1. Έτσι ξεκινάω τον επόμενο γύρο, μόνο με όλα αυτά τα ζάρια. Αυτό που δεν είπα είναι το explore. Το explore. Με κάθε ζάρι που έχεις βάλει explore, έτσι ας πούμε, έχεις 3 action να κάνεις explore. Τι σημαίνει το explore? Ότι παίρνεις παραπάνω τεχνολογίες και κόσμους με το explore. Για κάθε ζάρι που έχεις, μπορείς να τραβήξεις από τη σακούλα τόσα tile όσα επέστρεψες συν ένα. Δηλαδή, αν εγώ έχω αυτό αλλά δεν μ' αρέσει, μπορώ να πω ότι το πετάω, επέστρεψα ένα tile, θα πάρω 2. Mm-hmm. Και αυτό το action μου το έκανα και πάει στο citizen. Παίρνω 2, τα βάζω με όποια μεριά θέλω, όπως μ' αρέσει, και τα 2 settle και τα 2 develop, ένα και ένα όπως θέλω. Πες ότι τα έβαλα έτσι. Και πάω για το δεύτερο action. Πετάω 2, θα πάρω 3, θα κρατάω και τα 3. Αν δεν πετάξω κανένα, θα τραβήξω ένα, προφανώς. Και το άλλο action που μπορείς να κάνεις με το explore είναι να πετάξεις ένα ζάρι για να πάρεις 2 λεφτά. Ωραία. Και αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Επίσης, υπάρχει ένας όρος που είναι το reassignment. Το reassignment σημαίνει ότι ένα ζάρι το βλέπω ό,τι θέλω. Δηλαδή αυτό είναι develop, αλλά εγώ με reassignment το βλέπω develop και το βάζω κάτω από το develop. Και σημαίνει ότι έχω κάνει ένα reassignment. Ωραία. Μπορείς να κάνεις μόνο ένα reassignment το γύρο και αυτό το reassignment σου δίνει ένα action που λέγεται dictate. Ένα dictate το γύρο σου δίνει ένα reassignment. Πετάς ένα ζάρι εδώ πάνω, ό,τι να είναι, και αμέσως έχουμε όλοι καταλάβει, επειδή έχεις ένα ζάρι εδώ ό,τι να είναι, ότι ένα σύμβολο που είναι από κάτω δεν θα ταιριάζει. Δεν το πιάνουμε με το ζάρι με το χέρι μας να τα αλλάξουμε, γιατί μπορεί να μπερδευτείς μετά να πεις «Α, τι ήταν αυτό, μήπως να το πάω εδώ αφού ήταν έτσι», ενώ δεν ήτανε. Άρα, αυτό είναι valid. Έχεις ένα ζάρι σκάρτο και έχεις μετατρέψει ένα σε διαφορετικό. Μόνο ένα dictate το γύρο, αλλά υπάρχουν develop, όπως αυτό εδώ, που σου λέει κάνε 2 reassign. Αυτό δεν σημαίνει, είναι ένα διαφορετικό από το dictate. Το dictate σου δίνει προνόμιο να κάνεις ένα reassign. Κάποιοι πλανήτες σου λένε ξερά 2 reassign, που σημαίνει ότι εσύ κάθε γύρο θα επιτρέπεται να κάνεις αυτό. Mm-hmm. Δεν σε νοιάζουν τα σύμβολα, ας πούμε. Ωραία. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Θέλει λίγο προσοχή και για το να μην ξεμείνεις από λεφτά, για να έχεις ζάρια να παίζεις, και να ψυχολογήσεις λίγο τους άλλους ποιο θέλουν να ενεργοποιήσουν αυτή τη στιγμή για να υποφεληθείς εσύ. Ωραία, αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα βίντεο για το επιτραπέζουμε.gr.